just a person in the simulation. Αχ, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πράσινα, Βασιλική, εμένα. Ναι. Είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα. Δηλαδή, δεν είδες που βγήκα πρώτη μέρα πρεμιέρα πράσινα από πάνω μέχρι κάτω. Και σου πηγαίνει κιόλας. Πώς είσαι σήμερα, αγάπη μου? Καλύτερα. Καλύτερα είσαι. Ναι, είσαι. Και πού πηγαίνεις, έτσι ήρεμη και ωραία? Λοιπόν, εγώ είμαι στο Άμστερνταμ. Πηγαίνω με τη μαμά μου στο μουσείο της Άννας Φρανκ, το οποίο είναι σπίτι. Εκεί ζούσε αυτή η κοπέλα, καθώς έγραφε το ημερολογιό της. Οπότε ο χώρος απαιτεί κάποιο σεβασμό, δεν επιτρέπονται κινητά, είναι ήρεμο, ήσυχο. Πάμε εκεί να κάνουμε τη βόλτα μας, να δούμε το μουσείο και μετά θα περπατήσουμε λίγο στα μαγαζιά. Και κάνει και κρυάκι λίγο στο Άμστερνταμ και είσαι λίγο και με το κασκολάκι σου. Πολύ ωραία είναι στο Άμστερνταμ. Πάμε να δούμε τι θα πουν τα κορίτσια. Και θα πάμε κατευθείαν στη Χριστιάνα. Με. Που έχει βάλει δύο, δηλαδή δεν έχει βάλει ένα. Που αν με ρωτάς. Είναι μια πρόοδο. Βεβαίως και κάτι σ' αρέσει περισσότερο. Ναι. Ναι. Για καλό διότι... το είπα. Ναι. Ναι. Έχει συνδυάσει. Έχει βάλει πολλά στοιχεία. Έχει βάλει τσάντα, γαντάκια, καλτσάκια. Και μου άρεσαν τα καλτσάκια σου με το παπούτσι και τα υπόλοιπα. Δεν μ' αρέσει. Γιατί γελάς? Τίποτα με τα καλτσάκια. Πού τα βλέπεις? Εγώ δεν τα βλέπω τα καλτσάκια αυτά. Τα κίτρινα. Τα είδε προφανώς στην πασαρέλα. Ναι. Και ταιριάζουν. Με τι? Δεν μ' αρέσει το από μέσα. Θα μ' άρεσε να φορούσες αντί για φόρεμα κάποιο άλλο παντελόνι. Παντελόνα βασικά. Κάποια παντελόνα. Θέλω στο συγκεκριμένο χώρο να κάνω έτσι ένα στυλ λίγο πιο που να ταιριάζει πράγματι στο μουσείο. Να βγάζει δηλαδή ένα σεβασμό, να είναι μακρύ, να μην υπάρχει. Η παντελόνα να μην είναι τόσο casual. Βγάζει. Δεν ήθελα να είναι τόσο casual. Ήθελα να είναι λίγο πιο elegant. Okay. Αυτή ήταν η σκέψη μου. Τώρα θα δούμε. Ποτέ δεν ξέρει. Εντάξει, δεν μου αρέσει ούτε η τσάντα. Και άλλο κασκόλ. Αυτό. Εντάξει, 2,9 είναι ο μέσος όρος σου από τις συμπαίκτριές σου. Θα πας τώρα στην Κριτική Επιτροπή για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Άντε, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου.